Σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε το ηλεκτρονικό περιοδικό της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων, το Κοινωνία. Πριν ξεκινήσουμε την ηλεκτρονική παρουσίαση, ενδεικτικά σας αναφέρω ότι το 1973, η Προεδρίας του καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Μουρατίδη, παρουσιάστηκε η ανάγκη έκθεσης του νέου περιοδικού, το οποίο λαμβάνει πλέον και επιστημονικό και θεολογικό χαρακτήρα. Θα περιλάμβανε άρθρα που συμβάλλουν στην περαιτέρω θεολογική επάρκεια και την εν γέννη επιστημονική συγκρότηση των θεολόγων καθηγητών και όχι μόνο. Το πρώτο τεύχος κυκλοφορεί το 1974 και από τότε μέχρι και το 2016 υπήρξε μια συστηματική περιοδική έκδοση, η οποία περιλάμβανε 4 τεύχη ανά έτος σε έντυπη μορφή. Η ύλη ήταν ποικίλα θεολογικά θέματα και επικέντρωσή τους φυσικά ήταν στο μάθημα των θρησκευτικών και στην υπεράσπιση δικαιωμάτων και των αγώνων των θεολόγων καθηγητών. Σήμερα το περιοδικό της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων, Κοινωνία, κατέχει σημαντική θέση μεταξύ των επιστημονικών και άλλων περιοδικών διαφόρων ενώσεων και καταβάλλεται προσπάθεια από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιστημονικής Επιτροπής του να εξυγχρονίζεται συνεχώς και να γίνεται ελκυστικό για τους ερευνητές. Το τελευταίο τεύχος κυκλοφόρησε το 2016 σε έντυπη μορφή. Η εξέλιξη στη διάχυση των γνώσεων, η ευκολότερη και γρηγορότερη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πληροφορίες και οι οικονομικοί λόγοι οδήγησαν στην ανάγκη εξέλιξης του περιοδικού Κοινωνία σε ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό περιοδικό. Ο ιστοχώρος που φιλοξενεί το περιοδικό μας είναι kinonia.pethol.gr, το οποίο και θα σας περιηγήσουμε τώρα ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Εδώ είναι η πρώτη αρχική σελίδα, που όπως βλέπετε, κάτω στο τέλος, δεξιά ουσιαστικά φαίνεται σε μια καλύτερη επισκόπηση, υπάρχουν οι θεματικές του περιοδικού. Ενδεικτικά σας αναφέρω κάποιες. Είναι θεωρία και πράξη και έρευνα για τη θρησκευτική εκπαίδευση, λειτουργική, ποιμαντική ψυχολογία. Επίσης, στο χώρο αυτό θα δείτε και την Επιτροπή Έκδοσης, καθώς και τη Συντακτική Επιτροπή, η οποία είναι σε διαμόρφωση. Πρέπει να υποθεί στο σημείο αυτό ότι υπάρχει μια τράπεζα αξιολογητών, οι οποίοι κάθε φορά θα κρίνουν τα άρθρα τα οποία θα μας στέλνετε εσείς και θα ανταποκρίνονται ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο και το περιεχόμενο της κάθε μελέτης που θα έρθει προς έγκριση. Στη συνέχεια, η κυρία Ματιάκη θα αναλάβει την περιήγηση. Στο ηλεκτρονικό περιοδικό Κοινωνία φιλοξενούνται άρθρα, μελέτες, εισηγήσεις και διαλέξεις από το γνωστικό πεδίο της θεολογικής επιστήμης και άλλων συναφών κλάδων. Στην ελληνική, αγγλική, γερμανική και ιταλική γλώσσα, τα οποία και δημοσιεύονται κατόπιν τυφλού συστήματος αξιολόγησης. Οι εργασίες προωθούνται για κρίση ανώνυμα σε δύο κριτές, ειδικού στο αντικείμενο που αυτές πραγματεύονται. Τα ονόματα των κριτών δεν ανακοινώνονται. Ο συγγραφέας λαμβάνει τις παρατηρήσεις των κριτών εντός 2 μηνών μετά την υποβολή της εργασίας. Η Συντακτική Επιτροπή κρίνει αν η αναθεωρημένη πλέον εργασία μετά και τις υποδείξεις των κριτών είναι δημοσιεύσιμη. Το ηλεκτρονικό περιοδικό Κοινωνία θα κυκλοφορεί 2 φορές το χρόνο, ανά εξάμηνο. Το πρώτο τεύχος θα κυκλοφορήσει στα τέλη Δεκεμβρίου και θα είναι ένας τιμητικός τόμος. Ήδη μιλάμε με μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας για τη συμμετοχή τους στον εναρκτήριο αυτόν τόμο. Και το δεύτερο τεύχος αναμένεται κάπου στην Άνοιξη, όπου και θα δημοσιευτούν οι εισηγήσεις του 10ου Πανελλήνου Θεολογικού Συνεδρίου της ΠΕΦ. Ας περιηγηθούμε λοιπόν λίγο στο μενού. Εδώ είμαστε στην αρχική σελίδα και στο πεδίο των ανακοινώσεων θα βλέπουμε τις 3 τελευταίες χρονικά ανακοινώσεις και επιπλέον θα βλέπουμε και το τρέχον εύχος, βλέπετε εδώ πέρα κάτω, και τα άρθρα που περιλαμβάνονται εν συνόψη όμως σε αυτό. Ακολουθεί αμέσως μετά το πεδίο τρέχον τεύχος. Στο τρέχον τεύχος, σε αυτό το πεδίο, θα υπάρχουν αναλυτικά τα άρθρα, δημοσιευμένα και προσβάσιμα από όλους τους αναγνώστες. Ομοίως και στο πεδίο προηγούμενα τεύχη, θα υπάρχουν φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, συγκεντρωμένα όλα τα προηγούμενα τεύχη, αναλυτικά. Στο πεδίο τώρα, οδηγίες για συγγραφείς. Βλέπετε ότι υπάρχουν κριτήρια και πληροφορίες όπου κανείς θα πρέπει να διαβάσει λεπτομερώς και στο τέλος αυτού του πεδίου υπάρχει ένας σύνδεσμος, εδώ το βλέπετε, ο οποίος σας οδηγεί στη φόρμα υποβολής του άρθρου σας ή της μελέτης σας. Να σημειώσουμε εδώ ότι αν θέλει κάποιος να κάνει υποβολή άρθρου, θα πρέπει αρχικά, εδώ δεν ξέρω αν φαίνεται, να κάνει εγγραφή και κατόπιν σύνδεση. Αυτό είναι απαραίτητο.
Στο πεδίο τώρα υποβολές βλέπει κανείς αρχικά μια λίστα κριτηρίων, τα κριτήρια δηλαδή, που πρέπει να πληρούνται για την υποβολή και αποτελούν επίσης και τα κριτήρια αξιολόγησης δημοσίευσης της εργασίας ή της μελέτης. Εάν φυσικά υπάρχει κάποια δυσκολία, αν δεν κατανοούμε κάτι από όλα αυτά, μπορείτε να απευθύνεστε στην ομάδα διαχείρισης της πλατφόρμας, ώστε να σας δοθούν οι κατάλληλες διευκρινήσεις. Σύμφωνα με τον νέο νόμο, υπάρχει και η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα οποία και διασφαλίζονται. Έχουμε κατόπιν το πεδίο ανακοινώσεις. Στο πεδίο αυτό θα αναρτώνται θέματα που αφορούν το περιοδικό, καθαρά, αμιγώς το περιοδικό, και το τελευταίο μας πεδίο είναι το πεδίο επικοινωνία, όπου εδώ βλέπετε ότι μπορεί κανείς να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές της πλατφόρμας, κυρίως μέσω mail, με την κυρία Ράτζου Μαρία και την κυρία Ματιάκη Βασιλική, και στο τηλέφωνο που υπάρχει εδώ αναρτημένο. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι για λόγους καθαρά ενισχυτικής πολιτικής του Ταμείου της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων, η δημοσίευση του άρθρου συνοδεύεται από κόστος των 10 ευρώ, το οποίο θα κατατίθεται σε λογαριασμό που εμείς θα σας στέλνουμε με mail. Αναμένουμε λοιπόν από όλους σας τις μελέτες και τα άρθρα σας, αν θα στείλετε.